Στο κλειστό γήπεδο της Οδού Αρτάκης, όπου σε λίγα λεπτά ο Πανιώνιος αντιμετωπίσει τον Παγκεραγωτικό για τη 12η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α2 γυναικών. Δίπλα μου έχω τον προπονητή της ομάδας του Πανιωνίου, τον κύριο Νίκο Κωστακόπουλο. Κύριε Κωστακόπουλε, παρά το γεγονός ότι η ομάδα σήμερα έχασε το πρώτο σετ, στη συνέχεια κατάφερε και γύρισε την κατάσταση υπέρ της. Πώς είδατε εσείς το παιχνίδι? Στις γυναίκες γενικά η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τον τελευταίο καιρό παρουσιάζουμε μια κακή απόδοση, κάνουμε μια κοιλιά και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, κυρίως στην ψυχολογία. Σήμερα ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, με 5 πόντους διαφορά νομίζω στο πρώτο σετ, αλλά στη διάρκεια του σετ χάσαμε κρίσιμους πόντους που μας χάλασε υποδοχή και χάσαμε το σετ. Το θετικό είναι ότι αντιδράσαμε πάρα πολύ σωστά και πήραμε τα επόμενα δύο σχετικά εύκολα. Το πιο σημαντικό ακόμα ότι είχαμε πάρα πολύ υπομονή και καθαρό μυαλό στο τελευταίο σετ που πήγε και στην κόντρα και νομίζω τελείωσε με 30-28. Εκεί είχαμε καθαρό μυαλό και παίρναμε τη μία βάση μετά την άλλη. Πόσο σημαντική είναι για την βαθμολογική θέση της ομάδας η σημερινή νίκη? Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει αναπροσαρμόσει τους στόχους της φέτος. Ξεκινήσαμε με όνειρο να πλασαριστούμε στις πρώτες θέσεις από ίσως, αν μας δοθεί ευκαιρία, γιατί όχι, να χτυπήσουμε και την άνοδο. Ήθελα να είμαστε πιο σταθεροί στα παιχνίδια με τις ομάδες πιο χαμηλής δυναμικότητας. Δεν το καταφέραμε αυτό, χάσαμε αρκετούς βαθμούς από ομάδες θεωρητικά υποδέστερες και τώρα προσπαθούμε να επανέλθουμε και να φτάσουμε, αν μη τι άλλο, στην τετράδα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη και βαθμολογικά και κυρίως ψυχολογικά. Τι περιλαμβάνει τώρα η συνέχεια? Η συνέχεια έχει τώρα την Τετάρτη, παίζουμε με τον Ηλυσιακό, το αναβληθέν παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής και αμέσως μετά με τη Θέτιδα. Είναι δύο ντέρμπι θεωρητικά. Ελπίζω να, αν δείξουμε το αγωνιστικό πρόσωπο που δείξαμε και σήμερα, τουλάχιστον από πλευρά προσπάθεια, πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Δίπλα μου είναι η παίκτρια του Πανιωνίου, η Χριστίνα Πασιαλή. Χριστίνα, συγχαρητήρια για την απόψινή νίκη. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα ξεκίνησε νοθρά, τελικά καταφέρατε και νικήσατε το παιχνίδι με 3-1 σετ. Ναι, ευτυχώς, γιατί έχουμε κάνει κάποια αποτελέσματα πριν τα Χριστούγεννα, τα οποία μας βγάλουν λίγο από το ρυθμό και ίσως και από στόχους. Ήταν μεγάλη η αποχή μας από τα παιχνίδια, δηλαδή είχαμε 15 μέρες να παίξουμε. Ίσως γι' αυτό να οφείλεται η νοθρότητα στην αρχή. Ευτυχώς βρήκαμε το καλό μας πρόσωπο και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Το τέταρτο σετ ήταν το πιο κρίσιμο τελικά για το παιχνίδι, έφτασε και μέχρι τους 30 πόντους. Σίγουρα, όταν είσαι θεωρητικά μπροστά 2-1 έχεις πλεονέκτημα, αλλά η ομάδα η άλλη αποκλείεται να τα παρατήσει. Οπότε σίγουρα εκεί ή τελειώνεις το παιχνίδι ή μετά στο break είναι πολύ πιθανό να το χάσεις. Όταν το σκορ στα σετ ήταν 0-1 εις βάρος σας, τι είπατε με τα κορίτσια, τι αποφασίσατε και γυρίσατε τελικά το παιχνίδι? Αποφασίσαμε να ευχαριστούμε το παιχνίδι και ότι φάση-φάση, πόντο-πόντο, σιγά-σιγά θα βγουν οι καλές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Παγκεραγωτικό μόλις έχει ολοκληρωθεί. Παρά το γεγονός ότι ο Πανιώνιος έμεινε πίσω με 0-1 σετ, κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι υπέρ του. Νίκησε τελικά με 3-1 σετ. Για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.